Κύριε Φουτούλη, με αφορμή τις ιώσεις που βρίσκονται σε έξαρση αυτή την περίοδο, αλλά και τον κορονοϊό που επίσης είναι σε έξαρση, να μας πείτε τι γίνεται στα φαρμακεία με αναφορικά με τα αντιϊκά όλα σκευάσματα, τα οποία είναι στην αγορά. Υπάρχουν έλλειψη? Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί με υγεία. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα ούτε με τα αντιϊκά, ούτε με τις αντιβιώσεις, ούτε με τα αντιπυρετικά. Είναι μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε ελεγχόμενη. Mm-hmm. Τώρα το τι θα γίνει σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια κατάσταση ελεγχόμενη, δεν έχουμε πρόβλημα. Αναφορικά τώρα με τα εμβόλια της γρίπης, τα οποία γίνονται από τα φαρμακεία, υπάρχει προσέλευση, υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση και αυτό πολύ καλά κάνετε και το θίξατε. Και θα έτσι δοθεί στις ευκαιρίες. Θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι οι εμβόλια υπάρχουν ακόμα. Είμαστε ακόμα στο χρόνο στο να εμβολιαστούμε. Επομένως, ας το κάνουμε, διότι αυτό το μείγμα που αναφέρατε πριν, κορονοϊού, ιώσεων, γρήπης και όλα αυτά εδώ, καλό είναι από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να εμβολιαστούμε, να το κάνουμε. Επομένως, ας μειώσουμε τις πιθανότητες να κολλήσουμε κάποια ίωση. Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που είναι και δωρεάν? Γιατί ο κόσμος, ενώ υπάρχει τόση μεγάλη έξαρση και στις ιώσεις αλλά και στον κορονοϊό, ο κόσμος δεν εμβολιάζεται? Πιστεύω ότι είναι κατάλοιπα του COVID εποχής. Υπάρχει έτσι μια αδυναμία στο να εμβολιαστούν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι λάθος βέβαια, διότι η καλύτερη θεραπεία, να ξέρετε, είναι η πρόληψη. Βέβαια, πάντα το λέμε αυτό, ναι. Επίσης υπάρχει μια δυναμία, ενώ ο COVID ήταν ένα παράδειγμα στο να τηρούμε ορισμένα πράγματα που θα εμπόδιζαν τη μεταφορά του ιού. Δεν τα τηρούμε πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να προσέχουμε να μην είμαστε μέσα σε κλειστούς χώρους, να ερίζουμε τους κλειστούς χώρους. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση της μάσκας είναι πλέον απαραίτητη πάλι. Δεν τηρούμε τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε ακόμα να συνεχίσουμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής με τα αντισηπτικά. Δεν τηρείται τίποτα από όλα αυτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη μεταδοτικότητα στις ιώσεις και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο αναφέρεται πριν. Μάλιστα, τώρα σήμερα βλέπουμε σε δημοσιεύματα το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται στο ότι οι εμβολιασμοί για τον COVID μπορεί να γίνεται και από τα φαρμακεία. Δηλαδή είναι στη διαβούλευση αυτή η πρόταση? Κοιτάξτε να δείτε, ναι, υπήρχε μια συνάντηση χτες του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Συζητήθηκε και αυτό και συζητήθηκε γιατί ο εμβολιασμός, τουλάχιστον ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, γίνεται ταχύτατα διότι ο κόσμος έχει πρόσβαση. Τα σημεία που βρίσκονται τα φαρμακεία είναι πάρα πολλά. Επομένως και η ικανότητα των φαρμακοποιών επίσης να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί είναι μεγάλη, διότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και όλα του φαρμακοποιού με τον ασθενή. Από μια μελέτη υπάρχει μια αποδοχή γύρω στο 90%. Ναι, αλλά πώς μπορεί όμως να ελεγχθεί το γεγονός ότι όταν ανοιχθεί ένα σκεύασμα θα επαρκέσουν οι δόσεις για να γίνει ο εμβολιασμός? Να σας εξηγήσω. Θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται μέχρι στιγμής, δηλαδή με ραντεβού. Το κάθε φιαλίδιο έχει 6 δόσεις, επομένως δεν θα είναι δύσκολο από τη στιγμή που κλείνουμε τώρα ραντεβού στους πολίτες για να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο να κλείσουμε ραντεβού για το φαρμακείο μας σε 6 πολίτες. Από εκεί και εκεί θα ορίζεται μια ημερομηνία όταν θα φτάνουν, όταν θα γίνεται, θα κλείνει το ραντεβού. Αυτό θα γίνεται και με φυσική μορφή, δηλαδή δεν μπορεί να, θα γίνεται ηλεκτρονικά ή μπορεί και ένας ασθενής να πάει σε ένα φαρμακείο της γειτονιάς και να κλείσει ένα ραντεβού? Ακούστε λίγο, έτσι αλλιώς οι πολίτες στην Ελλάδα
έχουν ένα φαρμακείο κάτω από το σπίτι τους σχεδόν. Έτσι. Δηλαδή σε κάθε γειτονιά έχει ένα φαρμακείο, επομένως η πρόσβαση είναι εύκολη. Και στο να κλείσει ραντεβού, αλλά και στο να κάνει το εμβόλιο του COVID. Επομένως θα γίνεται με φυσική παρουσία, όταν θα πάει να πάρει τα φάρμακά του, θα κλείνει και το ραντεβού του για το εμβόλιο κατά του COVID-19. Όταν λοιπόν θα κλείνονται 6 ραντεβού, θα ορίζεται η ημερομηνία που θα γίνονται τα ραντεβού, που δεν θα είναι, θα είναι μια ημερομηνία πολύ κοντινή, δεν θα είναι μια ημερομηνία μακρινή. Διότι το φιαλίδιο, όπως σας είπα, έχει 6 δόσεις και από τη στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Βέβαια. Βέβαια, να σας ρωτήσουμε, κύριε Φουντούλη, κιόλας, αυτό το μέτρο που είναι αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνει και τελικά αν θα υλοποιηθεί, μιας και απλά μόνο συζητήθηκε? Όχι, θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθεί, δηλαδή, είναι λυμένη η απόφαση. Βεβαίως, απλώς θα πρέπει να πάρουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο στον Πανελλήνιο μια απόφαση και έχει προγραμματιστεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη Τετάρτη. Μάλιστα. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αντίρρηση από κανένα μέλος. Άρα είστε σε θετικό πλαίσιο συνεργασίας οι φαρμακοποιοί με την κυβέρνηση γι' αυτό? Εμείς βάλαμε πλάτη στον COVID και το ξέρετε πολύ καλά, διότι τα φαρμακεία ήταν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Mm-hmm. Όταν άλλοι επαγγελματίες υγείας κλείνανε. Μάλιστα. Κλείνα. Εμείς συνεχίζαμε να είμαστε ανοιχτά και συνεχίζαμε όταν μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε και τα rapid test, συνεχίζαμε να κάνουμε rapid test και τις Αργίες και τις Κυριακές. Επομένως, τι θέλω να πω με αυτό, βάλαμε πλάτη. Επομένως, συνεχίζετε να το κάνετε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε και πάνω απ' όλα για λόγους δημοσίας υγείας. Δεν μπορούμε mm-hmm. να αρνηθούμε να συμβάλλουμε στον εμβολιασμό για τον COVID. Άρα λοιπόν, σε αναμονή επομένως για την οριστική ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, φαντάζομαι, κύριε Φουντούλη. Θα σας δώσω και μια είδηση. Το εμβόλιο του COVID θα είναι ετήσιο πλέον. Δεν θα είναι... Α, ετήσιο. Ναι. Και ποιας εταιρείας θα είναι? Οι γνωστές εταιρείες. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια εταιρεία, θα είναι διαφορετικό. Σωστό. Ο ασθενής όμως θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Θα επιλέγει τις εταιρείες που θα έχουμε στη διάθεσή μας, τα εμβόλια των εταιριών μάλλον που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πολύ ωραία.